ότι όσο θα απομακρυνόμαστε από τη μνημονιακή περίοδο και όσο η στρατηγική της δίκαιης ανάπτυξης θα γίνεται πολιτική δράση, πολιτική πράξη, αλλά και δράση, τόσο οι διαχωριστικές πολιτικές γραμμές θα γίνονται πιο ορατές και πιο σαφείς. Τόσο τα πολιτικά διλήμματα που έχουμε μπροστά μας θα γίνονται πιο σαφή, αλλά και αμήλικτα, θα έλεγα. Διότι δεν μπορεί κανείς να μην πάρει θέση στο ερώτημα, στο δίλημα, αν είναι υπέρ της ανάκτησης των ρυθμίσεων υπέρ των εργαζομένων και της αύξησης του κατώτατου μισθού ή συντάσσεται με την απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, με την κατάργηση του οκτάωρου, με ένα βεβαίως δημόσιο τομέα αναποτελεσματικό, ανίσχυρο, ή με έναν δημόσιο τομέα ισχυρό και ανταποδοτικό. Αν τάσετε υπέρ της διάλυσης του δημόσιου τομέα ή υπέρ της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων για την ανασυγκρότησή του. Αυτά είναι τα κρίσιμα ερωτήματα της επόμενης μέρας. Δεν μπορεί κανείς να μην πάρει θέση στο κρίσιμο αμήλικτο ερώτημα αν στηρίζει το κοινωνικό κράτος και το ασφαλιστικό σύστημα ή τις απολύσεις γιατρών, καθηγητών, δασκάλων, τη διάλυση του δημόσιου τομέα, τη ρήτρα 5 απολύσεις προς μία πρόσληψη, 5 αποχωρήσεις προς μία πρόσληψη, που θέλει και το έχει πει δημόσια να επαναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, παρά το γεγονός ότι εμείς καταφέραμε να συμφωνήσουμε για την επόμενη περίοδο το 1:1. Αυτά είναι τα κρίσιμα ζητήματα της επόμενης περίοδου. Και ξέρετε ότι το να τεθούν αυτά τα διλήμματα πολύ συγκεκριμένα στην ημερήσια διάταξη μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις που έχουμε να πάρουμε είναι αυτό που πραγματικά φοβούνται οι αντίπαλοι μας.